και είδων τους νεκρούς, τους μεγάλους και τους μικρούς, εστώτας ενώπιον του θρόνου, και βιβλία ηνύχθησαν, και άλλο βιβλίον ηνύχθη ο εστί της ζωής, και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλίης κατά τα έργα αυτών, και εκρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών. Αποκάλυψης 20, 12, 13 στίχη. Με λιτή, αγαπητή μου, μεγαλοπρέπεια βλέπουμε να εκτιλήσετε μετά την Ανάσταση των νεκρών και την αυθαρτοποίηση και αθανατοποίηση ζώντων και νεκρών η τελική κρίση υπό του Χριστού Κριτού. Αυτό θα είναι και το κεντρικό σημείο του σημερινού μας θέματος. Ο Χριστός Κριτής. Εκείνο το εστώτας ενώπιον του θρόνου δείχνει την κρίσιμη και φοβερή στιγμή με τις αιώνιες επιπτώσεις. Ο Χριστός Κριτής κινείται καθόλου το μήκος της χιλιετούς του βασιλείας, δηλαδή, όπως άλλοτε σας έχω εξηγήσει, των χρόνων του Ευαγγελίου. Εξάλλου φαίνεται αυτό και καθόλου το μήκος του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Είναι ο κριτής της ιστορίας εις τα επιμέρους γεγονότα της. Και εκεί στα επιμέρους γεγονότα της ιστορίας κρίνει χωρίς να είναι θεατός. Βλέπουμε πως τιμωρεί τους λαούς που αδικούν κάποιους άλλους λαούς. Βλέπουμε την έκβαση μιας πολεμικής επιχειρήσεως. Βλέπουμε ένα λαό που αποστατεί από το Θεό, πως τιμωρείται. Ένας λαός που αδικείται, πως προστατεύεται. Κρίνει λοιπόν ο Χριστός την ιστορία, αλλά δεν είναι όμως θεατός. Τώρα, στο τέλος της ιστορίας, ο Χριστός θα κρίνει ολόκληρη την ιστορία και θα είναι θεατός. Η παρουσία του θα είναι απολύτως εμφανής. Αυτό το σημείο παρακαλώ να το προσέξετε, διότι οι αιρετικοί, οι χιλιαστές λέγουν ότι ο Χριστός θα κρίνει χωρίς να είναι ορατός. Ο ίδιος το είπε αυτό. Όπως φαίνεται, η αστραπή από το ένα σημείο του ορίζοντος το άλλο να διασχίζει τον ουρανόν ως θέα, έτσι θα είναι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου, ότι θα έρθει από τον ουρανόν και όχι από τη γη, όπως οι ψευδοπροφήτε και οι ψευδομεσίε. Ο Κύριος τα είπε αυτά, αλλά ήδη εκ προημίων ο Ιεράς Ευαγγελιστής γράφει στην Αποκαλύψή του 1,7: «Ιδού έρχεται μετά των εφελών και όψετε αυτόν πας οφθαλμός, και ήτιμες αυτόν εξεκέντησαν και κόψονται επ' αυτόν πάσε εφυλέ της γης». Σαφώς. Να, έρχεται μετά των εφελών του ουρανού και θα το ειδεί κάθε μάτι και όψεται αυτόν πας οφθαλμός ζώντων και νεκρών που οι νεκροί θα έχουν αναστηθεί, και εκείνοι που στάθηκαν σταυρωτέ του μέσα στους αιώνας, όχι εκείνοι οι 2, 3, 5 στρατιώτες που τον εστάδωσαν, αν το θέλετε τουλάχιστον δια τον εκατόνταρχο που ελέγεται ο Λογκίνος, το ξέρουμε ότι έγινε χριστιανός και μάρτυρας,
όχι για εκείνους, αλλά εκείνοι οι οποίοι ανασταυρώνουν τον Υιόν του Θεού με το να δέχονται ένα μη σταυρικόν Ευαγγέλιο. Και παραπέρα, όλοι εκείνοι που ειρνήθησαν το βαπτισμά του και όλοι εκείνοι οι οποίοι αισθάθηκαν αρνητικά απέναντι στην Εκκλησία και απέναντι εις το πρόσωπό του, είτε να αμφισβητήσουν τη θεότητά του, είτε να αμφισβητήσουν την ανθρωπίνη του φύση, είτε τη θεανθρωπίνη φύση να αμφισβητήσουν, όλοι αυτοί είναι σταυρωτέ. Όλοι αυτοί εξεκένδυσαν το σώμα του Χριστού, την Εκκλησία. Όλοι αυτοί θα τον δουν και κόψονται επ' αυτόν. Κόψονται, θα κάνουν κοπετών. Κόπτομπε, χτυπώ το στήθος μου και ξεριζώνω τα μαλλιά μου. Επ' αυτόν πάσε έφυλε της γης, παγκόσμιο θέαμα. Ώστε λοιπόν η παρουσία του Κριτού είναι ορατή. Την ίδια θέση έχει και ο Δανιήλ, όταν λέγει στο 7,9 έως 13 «Εθεώρουν εν οράματι της νυχτός και ειδού μετά των εφελών του ουρανού ως Υιός ανθρώπου ερχόμενος είναι». Τον είδα να έρχεται σαν Υιός ανθρώπου μετά των εφελών του ουρανού. «Εθεώρουν έως ότου οι θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο. Και το ένδυμα αυτού λευκών ως ήχιον και η θρήξη της κεφαλής αυτού ως η αίριον καθαρών. Ο θρόνος αυτού φλόξ πυρός. Η τροχή αυτού πυρ φλέγον. Ποταμός πυρός». Αυτό που εικονίζουμε πολλάκις στους νάρθηκες των μοναστηριακών ναών. «Ποταμός πυρός ήλκεν έμπροσθεν αυτού. Χίλιε χιλιάδες λειτουργούν». Αυτό που λέει και στον Ματθαίον ο Κύριος, «μετά των Αγίων Αγγέλων θα έρθει». «Και μύριε μυριάδες παριστήκησαν αυτό. Κριτήριον εκάθισε και βίβλοι είναι όρθισαν». Έστησε κριτήριον, δικαστήριον και βιβλία ανοίχθηκαν. Το βλέπει λοιπόν αυτό, αγαπητοί μου, και ο Δανιήλ τον 6ο αιώνα προ Χριστού. Βλέπετε, το μάτι του προφήτου περνάει την πρώτη παρουσία του Χριστού και πηγαίνει στη δευτέρα παρουσία του, αλλά με την ίδια μεγαλοπρέπεια μας ομιλεί και ο ίδιος ο Κύριος. Ματθαίος 25,31: «Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου», όχι ο Υιός του Θεού, ο Υιός του ανθρώπου, για να δείξει ότι θα έρθει αναφυσβήτητα έχοντας πάντα την ανθρωπίνη του φύση, θα έρθει με την ανθρωπίνη του φύση. «Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού, τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού και συναχθήσεται έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη». Βλέπετε λοιπόν τι μαρτυρίες έχουμε, ότι ο Χριστός είναι κριτής, κριτής της ιστορίας πάντα τα έθνη. Είδατε, πάντα τα έθνη. «Πάσε φιλέ», λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, κριτής της ιστορίας όλων των εθνών. Παγκόσμιος κριτής και προσέξτε, θεατός. Αυτό μην το ξεχάσουμε. Αυτά ως προς την παρουσία και εμφάνιση του κριτού. Ως προς τον τρόπο της κρίσεως, τι μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης? «Και βιβλία ενήχθησαν», λέγει. Ανοίχθηκαν βιβλία. «Και άλλο βιβλίον ενήχθη», άλλο βιβλίο ανοίχθηκε, «ο εστί της ζωής, που είναι τη ζωή των βιβλίων. Και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλίης κατά τα έργα αυτών». Κρίθηκαν οι νεκροί που ανεστήθησαν
σύμφωνα με τα έργα τους. Ώστε λοιπόν, αγαπητοί μου, βλέπουμε ότι θα κριθούν όλοι. Όλοι θα κριθούν. Με αυτή τη ζωηρή εικόνα των βιβλίων που κατεγράφησαν και οι καλές και οι κακές πράξεις, εκφράζεται η ακρίβεια και η αυστηρότητα της κρίσεως. Τα βιβλία των καταγεγραμμένων πράξεων των ανθρώπων, τι άλλο είναι παρά η αιωνία μνήμη του Θεού? Η εικόνα είναι. Δεν θα ανοιχθούν βιβλία. Η εικόνα είναι. Πώς ακριβώς στο δικαστήριο, γιατί οι εικόνες είναι παρμένες από τη ζωή των ανθρώπων, πώς στο δικαστήριο, σε κάθε δικαστική υπόθεση, έρχεται ο φάκελος του κάθε κατηγορουμένου? Κατά παρόμοιο τρόπο, εδώ από εκεί είναι παρμένη η εικόνα, τα δικαστήρια θα ανοιχθούν βιβλία, φάκελοι. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο Θεός δεν έχει ανάγκη από βιβλία. Ο Θεός έχει μνήμη, ο Θεός γνωρίζει. Εκφράζει, όπως σας είπα, την αιωνία μνήμη του Θεού. Την εικόνα των βιβλίων ήδη την είδαμε στον Δανιήλ που σας διάβασα προηγουμένως. Κάνει εντύπωση όμως ότι η κρίση για τον κάθε άνθρωπο θα είναι προσωπική. Προσέξτε αυτό το σημείο. Θα υπάρχουν δισεκατομμύρια ανθρώπων. Παρά τα αυτά, η κρίση θα είναι προσωπική. Διότι λέγει σαφώς, και εκρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών. Έκαστος ο καθένας. Αυτό το έργο φυσικά δεν είναι εύκολο για ανθρώπους, αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο για το Θεό. Δηλαδή, βλέπει κανένας να υπάρχει η προσωπική ευθύνη για την πνευματική ζωή που ο καθένας ασκεί, για το καλό ή για το κακό. Γράφει πολύ ωραία ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων στη 15η κατήχησή του: «Ανάγραπτος εστί σου πάσα προσευχή και ψαλμωδία». Ανάγραπτος θα πει είναι γραμμένη. Κάθε προσευχή σου και κάθε ψαλμωδία. Ανάγραπτος εστί πάσα ελεημοσύνη. Έκανες ελεημοσύνη, είναι γραμμένη. Ανάγραπτος εστί πάσα νηστεία. Ενίστεψες, είναι γραμμένη. Ανάγραπτος εστί πας ο διαφυλακτής γάμος καλός. Είναι γραμμένο, εάν διετήρησες τον γάμο σου, την κίτηρο, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, αμίαντον. Δεν κατέφυγες κρυφά στη μοιχεία, είτε άνδρας είσαι είτε γυναίκα είσαι. Αυτά είναι γραμμένα. Εάν ετήρησες το γάμο σου με αγνότητα, την κίτη, το κρεβάτι, το νηφικό, το συζυγικό, αμίαντον, την κίτη αμίαντον, που λέει ο Παύλος. Ανάγραπτος εστί πας, συγγνώμη, ανάγραπτος εστί εγκράτεια δια Θεών τελεστήσα. Κάθε εγκράτεια που τους κάνει, οτιδήποτε που έγινε για το Θεό, για την αγάπη του Θεού, όχι από μία φιλοσοφική ιδιοτροπία, αλλά για το Θεό, είναι γραμμένο. Και μέλης λάμπιν ως άγγελος, και πρόκειται να λάμψεις σαν τον άγγελο. Αλλός περ οίκουσας ιδέως τα καλά, ούτως άκουε πάλι αδυσοπίτως και τα εναντία. Άκουσες τα καλά, τώρα άκουσε και τα ανάποδα. Ανάγραπτός σου εστί πάσα πλεονεξία. Κάθε πλεονεξία σου είναι γραμμένη. Ανάγραπτός σου εστί πάσα πορνεία, και αυτή είναι γραμμένη. Ανάγραπτός σου
πάσα εστί επιορκία και βλασφημία και φαρμακεία, μαγεία δηλαδή, και κλοπή και φόνος. Είναι γραμμένα και αυτά. Πάντα αναγράφεται ταύτα λοιπόν, εάν είναι μετά το βαπτιστείτε τα αυτά πράξεις, τα γάρ πρώτα εξαλείφεται. Εάν έκανες όλα αυτά πριν βαπτιστείς και μετανοήσεις και βαπτιστείς, όλα εξαλείφονται. Είναι τότε που έγινε το βάπτισις σε μεγάλη ηλικία. Εάν όμως τα διαπράξεις αυτά πάλι μετά το βάπτισμά σου, τότε. Βέβαια, όπως γνωρίζετε, εμείς έχουμε τον ηπείο βαπτισμών και φυσικά έχουμε το δεύτερο βάπτισμα, που είναι το βάπτισμα της μετανοίας, των δακρύων και της ιεράς εξομολογήσεως. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, είναι σπουδαία η εξομολόγηση. Το ακούσατε? Γι' αυτό είναι σπουδαία η εξομολόγηση. Και αν υποτεθεί ότι δεν θα υπήρχε διόρθωση του βαπτίσματος και μόνο γιατί μετά το προπατορικό αμάρτημα θα είχαμε ακόμη μία ευκαιρία για να σωθούμε, θα ήταν φυλάκατος ο Θεός. Αλλά επειδή γνωρίζει ο Θεός το ληστηρόν του βίου μας και της ζωής μας, ρέπομαι στο κακό ανά πάσα στιγμή, έβαλε πλάι στο βάπτισμα ένα άλλο μυστήριο, το μυστήριο της εξομολογήσεως και της μετανοίας, για να καθαριζόμεθα, για να αποκαθιστούμε ούτως υπήν την καθαρότητα του πρώτου μυστηρίου του βαπτίσματος. Γι' αυτό ας προσέξουμε να μην αμαρτάνουμε. Όλα είναι γραμμένα. Αμαρτήσαμε, θα πάμε να εξομολογηθούμε, και τότε πάλι ο Θεός θα σβήνει από τα μάτια του αυτά να μην τα βλέπει. Αλλιώτικα μένουν γραμμένα. Αλλά ακόμη κάνει εντύπωση ότι διακρίνεται το βιβλίο της ζωής, που είναι ένα από τα πολλά άλλα βιβλία των ανθρωπίνων πράξεων, και ακόμη ότι, έτσι τελειώνει το κεφάλαιο, ήτης ούχε βρέθη εν τη βίβλο της ζωής γεγραμμένος, ευλήθη εις την λίμνη του πυρός. Όποιος δε βρέθηκε στο βιβλίο της ζωής γραμμένος, αυτός πετάχθηκε στην κόλαση. Θα σας δημιουργηθεί η εξής απορία: εάν δεν ευρέθηκα στο βιβλίο της ζωής γραμμένος, και τότε λοιπόν θα είμαι για την κόλαση, τότε τα πολλά βιβλία τι έννοια έχουν? Γιατί να ανοιχθούν τα πολλά βιβλία να μου παρουσιάσουν τις πράξεις μου, τη στιγμή που στο βιβλίο της ζωής δεν είμαι γραμμένος και στη Βασιλεία του Θεού δεν εισέρχομαι? Σας κάνει εντύπωση αυτό? Όπως λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, θέλει να δείξει με τον τρόπον αυτόν την διαφοροποίηση της αιωνίου κολάσεως ως προς την ποικίλη ποιότητα και ποσότητα των κακών πράξεων. Δεν μπορεί να τιμωρείται ο Άννας, ο Καϊάφας, ο Ηρώδης, ο Πιλάτος το ίδιο με έναν άνθρωπο ο οποίος απλώς έκανε μερικές αμαρτίες στη ζωή του. Το ίδιο θα τιμωρούνται? Η δικαιοσύνη του Θεού υπαγορεύει να υπάρχει η ιδία κόλασης? Έχουμε πάρα πολλά χωρία, αγαπητοί μου, στην Αγία Γραφή που δείχνουν την διαφοροποίηση της τιμωρίας στην κόλαση, την διαφοροποίηση της κολάσεως, όπως έχουμε κατά δικαιοσύνη και την διαφοροποίηση της Βασιλείας του Θεού. Ούτε όλοι οι ευσεβείς θα έχουν την ιδία δόξα, ούτε όλοι οι αμαρτωλοί θα τιμωρούνται με την ιδία τιμωρία. Ο ίδιος ο Κύριος βεβαιώνει το εξής: εκείνος δε ο δούλος, ο γνούς το θέλημα του Κυρίου εαυτού,
και μη ετοιμάσας, μη δε ποιήσας προς το θέλημα αυτού, δαρίσετε πολλάς. Ο δε μη γνούς, ποιήσας δε άξια πληγών, δαρίσετε ολίγας. Εκείνος που ξέρει το θέλημα του Θεού και δεν το εφαρμόζει, αυτός λέει θα δαρεί πολύ, δηλαδή έχει βαρύ αν κόλασε. Εκείνος ο οποίος δεν ξέρει το θέλημα του Θεού, το έχει παραβεί όμως, αυτός λέει θα τιμωρηθεί λιγότερο. Μη μου πείτε εδώ, τότε είναι προτιμότερο να μην μελετώ την Αγία Γραφή, για να μην μάθω πλήρως το θέλημα του Θεού, για να δαρώ ολίγας. Δηλαδή αδελφοί, αν κανείς το σκεφτεί αυτό, προπαρασκευάζει τον εαυτό του για την κόλαση, σώνει και καλά. Και μόνο γιατί θα σκεφτεί έτσι, είναι μια ιστεροβουλία, και αυτό ήδη θα τον καταδικάσει. Όχι, θα μελετήσουμε το Λόγο του Θεού, θα γνωρίσουμε το Λόγο του Θεού, γιατί αυτός θα μας ανοίξει τα μάτια να γνωρίσουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Ξέρετε ότι αυτή η γνώση του θελήματος του Θεού είναι αναγκαιοτάτη, που γίνεται με τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Τόσο αναγκαιοτάτη, ώστε να λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, αδύνατον, αδύνατον σωθήνε άνευτης των θείων γραφών αναγνώσεως. Χωρίς να μελετάει κανείς τις θείες γραφές, το Λόγο του Θεού. Γιατί? Διότι εκεί θα μάθει το θέλημα του Θεού. Και αναμφισβήτητα πρέπει να συμμορφώνεται με το θέλημα του Θεού, όσο μπορεί, κατά δύναμη. Σας το έχω πει πολλάκις. Η Αγία Γραφή συμπεριλαμβάνει όλον τον αγώνα και την αρετή και την αγιότητα, από το α της έως το ω της. Και τούτο γιατί και ο Χριστός είναι το α και το ω. Εάν εσύ αδελφέ μου ξεκινάς από το α και σε βρει ο κριτής Χριστός με τον θάνατό σου τον προσωπικό σε κάποιο σημείο, θα δικαιωθείς. Αλλά έχεις όμως όλη την δυνατότητα να βαδίσεις όλη την κλιμάκωση της αγιότητας και της αρετής, ο καθένας όσο μπορεί. Παύλη δεν είναι θα. Χρυσόστομη δεν είναι θα. Βασίλη δεν είναι θα. Ασκητέ μεγάλη Αντώνη δεν είναι θα. Αλλά μπορούμε κάτι να γίνουμε. Δεν σημαίνει ότι αυτοί που υπήρξαν υπήρξαν μόνο μεγάλα αστέρια στο στερέωμα του ουρανού και ότι δεν μπορούν να υπάρξουν άλλοι κατώτεροι. Δεν πειράζει, κατώτεροι θα είναι. Εγώ δεν θα ήθελα να γίνω Χρυσόστομος για να έρθω να σας πω το Λόγο του Θεού. Θα σας το πω πολύ απλά, και μάλιστα το λέγω γιατί παρακάτω κάτι λέγει, κάτι λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος. Αν ανέλαβες, λέγει, ψυχές, ό,τι μπορείς κάνει. Ό,τι μπορείς κάνει. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει να γίνω Χρυσόστομος για να έρθω να σας πω μερικά πράγματα. Ούτε ακόμη να σας προβάλλω δύο ασκητικών ενός μεγάλου Αντωνίου. Ό,τι μπορούμε. Όσο μπορούμε. Αλλά να αγωνιστούμε όμως. Να κάνουμε αρχή, να ξεκινήσουμε. Αν το θέλετε, το μυστικό του αγώνος είναι η καθημερινή αρχή. Το να μπορεί κανείς να βάζει αρχή κάθε μέρα. Πεθαίνοντας, ο Όσιος Σισώης είχε λάμψει το πρόσωπό του. Ήσαν γύρω οι μαθητές του και τον είδαν να λάμπει. Μια ευωδία δε, πριν πεθάνει, πριν φύγει η ψυχή του, μια ευωδία δε ξεχύθηκε μέσα στο δωμάτιο που ήταν. Και ξέρετε τι είπε? Σας παρακαλώ πολύ, αφήστε με λίγο μόνον για να βάλω αρχή μετανοίας. Πρέπει να βάζουμε αρχή μετανοίας κάθε μέρα. Έπεσες, σήκω. Ξανά έπεσες, ξανά σήκω. Ύστερα νομίζετε
ότι ο ευσεβής δεν έχει ανάγκη μετανοίας. Δεν είναι ανάγκη να πέσω για να βάλω μετάνοια, αλλά βλέποντας και θεωρώντας βαθύτερα τον εαυτόν μου, έχω ανάγκη να βάλω μετάνοια. Εκείνο το οποίο μέχρι τώρα δεν το βλέπα, τώρα το βλέπω. Δεν έπεσα, αλλά βλέπω τι υστερώ, ποιος είμαι. Έχω ανάγκη να βάλω μετάνοια. Συνεπώς, αρχήν μετανοίας. Άρα λοιπόν, αγαπητοί, όπως υπάρχει στον ουρανό ποικιλία δόξης, κλιμάκωση δόξης, έτσι και στην κόλαση υπάρχει κλιμάκωση τιμωρίας. Γι' αυτό λέγει ότι εδώ υπάρχουν βιβλία πολλά. Ναι, δεν βρέθηκε στο βιβλίο της ζωής, δηλαδή είσαι για την κόλαση, αλλά τι είναι γραμμένο στα βιβλία? Μπορεί, ας πούμε, να παρέβαινε στη νηστεία, αλλά να μην έκανες φόνο, αλλά να μην αδίκησες τον πλαϊνό σου, αλλά να μην αβλασφήμησες. Πώς θα τιμωρηθείς λοιπόν? Το ίδιο με εκείνον ο οποίος έκανε το φόνο, ήταν βλάσφημος και αρνητής. Αυτό εννοεί ότι ανοίχθηκαν πολλά βιβλία. Για το βιβλίο της ζωής, το περιλάλι των βιβλίων της ζωής, γίνεται λόγος πολλές φορές και στην Αποκάλυψη, αλλά και σε ολόκληρη την Αγία Γραφή. Ο ίδιος ο Κύριος, όταν επέστρεψαν και οι 12 και οι 70 μαθητέ του πασίχαροι για την επιτυχία που είχαν στο κήρυγμα και την αποστολή που τους έστειλε ο Κύριος, του είπαν τα κατορθώματά του. Κύριε, λέγει, με το όνομά σου, στο όνομά σου φεύγουν τα δαιμόνια. Και ο Κύριος τους είπε, μη χαίρεστε γι' αυτό. Αυτό είναι μια δουλειά που έχετε να κάνετε. Έχει να ωφελήσει εκείνους που θα δεχθούν την ωφέλεια με την αναχώρηση των πονηρών πνευμάτων και το έργο του Ευαγγελίου. Εσάς τίποτα. Ακούστε, εσάς τίποτε. Κάτι άλλο πρέπει να σας κάνει να χαίρεστε, διότι κάνετε καλά τη δουλειά σας. Το αν οι δαίμονες φεύγουν ή όχι, αυτό είναι δικό μου θέμα, δεν είναι δικό σας θέμα. Εσείς, το ότι πήγατε και δουλέψατε στο έργο της Ιεραποστολής, αυτό είναι το έργο το δικό σας. Το ότι πιστεύετε στο όνομά μου και ζείτε σύμφωνα με το όνομά μου και το θέλημά μου, αυτό έχει σημασία για σας. Πλην, λέει ο Κύριος, εν τούτο μη χαίρετε, το ότι τα δαιμόνια φεύγουν, ότι τα πνεύματα ημίν υποτάσσεται, χαίρετε δε ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Ότι τα ονόματά σας γράφτηκαν στους ουρανούς, δηλαδή εις το βιβλίο της ζωής. Αυτό πρέπει να σας κάνει να χαίρεστε. Πρέπει να λέει κανένας, είμαι γραμμένος στο βιβλίο της ζωής. Μπορεί να είμαι γραμμένος στο βιβλίο της ζωής και να σβηστώ από εκεί? Γιατί όχι? Απόδειξη, ο ληστής. Ο ληστής δεν ήταν γραμμένος στο βιβλίο της ζωής. Σε λίγες ώρες, περίπου 5 ώρες, γιατί σε 3 ώρες ο Κύριος απέθανε επί του Σταυρού, ο ληστής πριν δύσει ο ήλιος, περίπου 1/5 ώρα έμεινε επί του Σταυρού. Κρίθηκε, αγαπητοί μου, το εάν θα εγγράφεται στο βιβλίο της ζωής από αυτό το 5ωρο. Ολόκληρη η ζωή του τι ήταν? Ήταν τέτοια για να είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής? Τι είπε στον άλλο ληστή? Εμείς δικαιολογημένα καταδικαστήκαμε σε θάνατο, γιατί τις πράξεις που κάναμε αναλόγως απολαμβάνουμε. Αυτό είπε στον ταυλιστή. Συνεπώς δεν ήταν γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Γράφτηκε, αδελφοί μου, την τελευταία στιγμή. Πω πω.
την τελευταία στιγμή της ζωής του, την τελευταία στιγμή της ζωής του. Μόνο κάτι πρέπει να σας πω: μην αναβάλουμε τη μετανοιά μας, μην την αναβάλουμε και πούμε μήπως κι εγώ κάπως έτσι κινηθώ όπως ολιστής. Μην το πούμε. Καταρχάς είναι η ιστεροβουλία, και δεν θα επιτρέψει ο Θεός να σωθούμε. Προσέξατε το αυτό το σημείο. Αλλά και ύστερα, ποιος σας είπε ότι το θαύμα, θαύμα θαυμάτων, η μετάνοια του Χριστού και η ομολογία του που απεκάλεσε τον Χριστόν βασιλέα ενώ πεθαίνει μαζί του, αυτό το θαύμα δεν επαναλαμβάνεται. Σπάνια επαναλαμβάνεται. Το προσέξτε αυτό. Μην πείτε θα μετανοήσω. Η υπόθεση της μετανοίας είναι η υπόθεση καλλιεργίας. Πρέπει να αρχίσουμε να καλλιεργούμε τα στη ζωή μας για να μπορούμε να μετανοήσουμε. Αν μας ρωτήσετε εμάς που ασκούμε το δυσκολότατο, επιπονότατο έργο της μετανοίας των ανθρώπων, θα σας απαντήσουμε. Τέτοιοι άνθρωποι σε οποιαδήποτε ηλικία, πολύ παραπάνω σε μεγάλη ηλικία, όταν κάποτε αποφασίσουν να εξομολογηθούν, όχι υπό συνθήκες θανάτου, όχι, ζουν, έχουν υγεία. Το ίδιο όμως και αν είναι και υπό συνθήκες θανάτου, ακόμα χειρότερα εκεί, και έρχονται να εξομολογηθούν που δεν κατάφεραν, δεν θέλησαν, δεν μπόρεσαν, όχι δεν μπόρεσαν, δεν θέλησαν στη ζωή τους να εξομολογηθούν. Αγαπητοί μου, δεν προετοίμασαν τον εαυτό τους για μετάνοια. Σας το βεβαιώνουμε. Έρχονται και λέγουν ότι δεν έκαναν τίποτα στη ζωή τους. Ή θα πούν δύο πραγματάκια μόνο. Αν τους πείτε ψέματα είπατε στη ζωή σας, θα σας πούν ψέματα. Γιατί? Γιατί να πω ψέματα? Όχι, δεν είπα. Θα ήθελα όμως να σας έλεγα ότι όταν θα γίνει κρίση, κάτι που βεβαίως τόσο από το περασμένο θέμα μας όσο και από σήμερα πιστεύω ότι το έχετε αντιληφθεί, αλλά δεν θα πειραζε εάν το ετονίζαμε αυτό, ότι αγαπητοί μου, όταν θα γίνει κρίση και θα σταθούν μικροί και μεγάλοι μπροστά στον θρόνο του Κριτού, πιστεύω το καταλάβατε, ότι θα σταθούν με ολόκληρη την ανθρωπίνη τους φύση. Δεν θα σταθούν σαν ψυχές. Το υπογραμμίζω διότι μπορεί να σφυροκοπείται αυτή η αλήθεια ότι θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών και στο τέλος να μην εγγίζει τα αυτιά. Περίεργο πράγμα, καθαρά δαιμονικό. Στους ακροατές να φύγουν και να μην αντιληφθούν, διότι δεν χωράει το μυαλό, το παίρνουν πάντοτε αλληγορικά, ότι είναι δυνατόν να έχουμε Ανάσταση των νεκρών. Αγαπητοί μου, θα σταθούμε μπροστά στο θρόνο του Κριτού, μικροί και μεγάλοι, με ολόκληρη την ανθρωπίνη μας φύση, που σημαίνει και σαν ψυχή και σαν σώμα μαζί. Αυτή τη στιγμή όλοι μας διαθέτουμε την πλήρη ανθρωπίνη μας φύση. Και εγώ και εσείς. Ο θάνατος τα χωρίζει αυτά. Η Ανάσταση των νεκρών τα επανασυνδέει. Που σημαίνει θα σταθώ μπροστά στο Χριστό μετά την Αναστασή μου πλήρης άνθρωπος. Λέγει στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος: ο αιγύρας των Χριστών εκ νεκρών ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών. Ρωμαίους 8,11. Στην Ιδία Επιστολή 8,23 λέγει ο Απόστολος: εν εαυτής στενάζομεν υιοθεσίαν απεκδεχόμενη την απολύτρωση του σώματος ημών, και το σώμα μας να λυτρωθεί. Β' Κορινθίους 5,10: τους γαρ πάντας ημάς φανερωθεί με δι έμπροσθεν του βήματος του Χριστού. Είδατε, όλοι πρέπει να εμφανιστούμε πρωτου βήματος του Χριστού. Ή να κομίσετε έκαστος τα δια του σώματος προς αέπραξεν, είτε αγαθών είτε κακών. Σαφέστατα,
Β' Κορινθίους 5,10. Το είδατε. Θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού για να κομίσει ο καθένας στον εαυτό του αυτά που έπρεξε με το σώμα του. Θα ξαναδιαβάσω την φράση: τα δια του σώματος προς α, προς τα οποία έπραξε. Είδατε, δια του σώματος, είτε αγαθόν είτε κακόν. Επόρνευσα, το σώμα μου θα τιμωρηθεί, και η ψυχή μου. Έκλεψα, το σώμα μου θα τιμωρηθεί, και η ψυχή μου. Εκενοδόξησα, η ψυχή μου θα τιμωρηθεί, όχι το σώμα. Έχουμε αμαρτήματα που είναι μόνο στην ψυχή. Έχουμε αμαρτήματα που είναι μόνο στο σώμα. Και έχουμε αμαρτήματα που είναι και στην ψυχή και στο σώμα. Πάντως, το θέμα είναι ότι ολόκληρη η ανθρωπίνη ύπαρξη θα κριθεί, αλλά και θα τιμωρηθεί. Ή θα απολαμβάνει τη βασιλεία του Θεού ολόκληρη η ανθρωπίνη ύπαρξη. Θα μου πείτε, τότε μήπως αρχίζουν αυτές οι εκφράσεις αλήθεια τετράγωνη και άνευ αμφισβητήσεως, ότι με τα σώματά μας θα αναστηθούμε και θα βρεθούμε ή κόλαση ή βασιλεία Θεού? Μήπως εκείνες λοιπόν οι εκφράσεις της Αγίας Γραφής, ως κόλιξ ούτε λεφτά, που φλέγει, σκότος εξώτερων, τριγμός οδόντων, μήπως όλα αυτά, όλες αυτές οι εκφράσεις αρχίζουν να παίρνουν κάποια ιδιαίτερα διάσταση? Αγαπητοί μου, παρότι είναι εικόνες, οπωσδήποτε έχουν διάσταση. Παρότι είναι εικόνες, ίσως να είναι εικόνες μιας φρικτής και φοβερής πραγματικότητας που δεν θα μπορούσε κατά άλλον τρόπο να απεικονιστεί παρά με αυτές τις γήινες εκφράσεις. Όταν φοβούμαι, τρέμω, τρίζω τα δόντια μου, πονώ, τρίζω τα δόντια μου. Αλλά αυτό είναι μια έκφραση, τι θα υπάρχει στην κόλαση. Είναι φοβερό. Τίποτα άλλο. Είναι φοβερό. Ακόμα λέγει ο Απόστολος Παύλος, ως ο οποίος Κύριος Ιησούς μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών εις το γενέσθε αυτό σύμμορφον το σώματι της δόξης αυτού. Θα το μετασχηματίσει, λέγει, στο να γίνει σύμμορφον. Προσέξτε τη λέξη σύμμορφον, της αυτής μορφής, με το σώμα της δόξης το δικό του. Ποιο σώμα δόξης? Εκείνο που είναι στη μεταμόρφωση. Θα κάνει και το δικό μας σώμα όμοιο με το δικό του. Πού? Στη βασιλεία του. Εάν στη βασιλεία του Θεού το ανθρώπινο σώμα έχει αυτή τη δόξα, έχει μετοχή στη Θεία Δόξα, γιατί δεν θα έχει το σώμα στην κόλαση μετοχή των βασανιστήριων? Γιατί? Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, Α Θεσσαλονικής 5,23, ολόκληρον ημών, θα ξέρετε τι λέξη βάζει, ολόκληρον, ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα, αμέμπτος εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τηρηθεί. Ολόκληρο το πνεύμα σας, το σώμα σας, η ψυχή σας, ολόκληρη η ύπαρξή σας ήθε να τηρηθεί άμεμπτη, άμεμπτα αυτά να τηρηθούν στην παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είναι μια απάντηση σε εκείνους που πιστεύουν ότι μπορώ να σκέπτομαι πονηρά πράγματα αρκεί να μην τα διαπράξω. Αδελφοί μου, όχι. Μη το πούμε αυτό. Δεν μπορείς να λες, με το σώμα μου δεν έκανα τίποτα, αλλά με την ψυχή μου εργάστηκα όσα θα εργάζεται το σώμα μου, ιδίως τα σαρκικά αμαρτήματα. Μη το πούμε αυτό. Πρέπει να καθαρίσουμε το εσωτερικό μας.
να το καθαρίσουμε ολότελα. Στην εξομολόγησή μας, γιατί στη μετάνοιά μας, δεν είναι μόνο η περίπτωση τι έκανα με το σώμα, αλλά και τι σκεφτόμουν να κάνω. Είναι ο όλος εσωτερικός κόσμος μου που πρέπει αυτόν να αγιάσω. Δεν είναι δυνατόν ποτέ να γίνω πεδίον προσγειώσεως της χάριτος του Θεού εάν έχω ένα εσωτερικόν ακάθαρτον. Εξωτερικά να είμαι άψογος και εσωτερικά να είμαι βρώμικος. Μην έχουμε λοιπόν την πλάνη αυτή ότι ποιον πειράζω, τι κάνω, τι σημασία έχει εγώ τι θα σκεφτώ ή τι θα επιθυμίσω. Έχει πάρα πολύ σημασία. Ολόκληρο λοιπόν και το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα άμεμπτα να τηρηθούν στην παρουσία του Χριστού. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στο κείμενο που σας διάβασα στην αρχή και λέγει: μετά από την κρίση και ο θάνατος και ο Άδης ευλήθησαν εις την λίμνη του πυρός, ούτως ο θάνατος ο δεύτερος εστίν. Ο θάνατος και ο Άδης πετάχτηκαν, μπήκαν εις την λίμνη του πυρός, στην κόλαση, που είναι ο δεύτερος θάνατος. Εδώ εμφανώς ο θάνατος και ο Άδης προσωποποιούνται. Δια να τονιστεί η κατάργησή των ιοριστική. Αφού μπήκαν στην κόλαση, από εκεί δεν μπορούν να ξαναβγούν πια. Θέλει λοιπόν να δηλωθεί η κατάργηση, η οριστική κατάργηση. Βέβαια, εδώ προσέξτε κάτι, ό,τι ο Θεός δημιουργεί μένει. Ό,τι ο Θεός δημιουργεί μένει. Δεν ανακαλεί τα δημιουργήματά του, γιατί ο Θεός δεν μετανοεί. Δεν τα ανακαλεί να τα επαναφέρει στο μηδέν. Για να καταργεί λοιπόν ο Θεός τον Άδη και τον θάνατον, είναι φανερό ότι ο Θεός δεν δημιούργησε ούτε τον Άδη ούτε τον θάνατο. Διότι πώς μπήκαν στην κόλαση ο Άδης και ο θάνατος? Είναι έννοιες ο θάνατος και ο Άδης. Σας είπα είναι προσωποποίησης, που σημαίνει ότι αυτά τα δυο δεν τα έκανε ο Θεός. Σας το έλεγα την περασμένη φορά. Ο Θεός θάνατον ούκε ποίησεν. Σοφία Σολομώντος 1,13. Συνεπώς, όπως λέγει ο Άγιος Ανδρέας, πάντων γάρ των εκ Θεού γεγονότων καλών λίαν υπαρχόντων, τον μη τι ούτων έστε αφανιστικών εκείνο το πυρ. Όλα τα έργα του Θεού είναι καλά. Εκείνο το πυρ θα εξαφανίσει ό,τι δεν είναι έργων του Θεού. Η αμαρτία, ο θάνατος, ο Άδης. Αν μου πείτε ο διάβολος καταργείται, όχι δεν καταργείται. Γιατί τον έκανε ο Θεός τον διάβολο. Όχι ως διάβολον. Η ουσία του σατανά δεν είναι πονηρή ή το αγαθή. Με την προαίρεσή του μετετράπη σε πονηρή φύση. Αλλά ως φύσης είναι δημιούργημα του Θεού. Ως φύσης, ουσία, ως φύσης. Και συνεπώς δεν καταργείται ο διάβολος, αλλά βασανίζεται. Οι αμαρτωλοί και αυτοί δεν καταργούνται, δεν εξαφανίζονται εις την κόλαση. Γιατί? Διότι ως φύσης, ως ουσία είναι δημιουργήματα του Θεού. Η προαίρεσής των μετέβαλε τόσο τον διάβολο όσο και τους πονηρούς ανθρώπους το να γίνουν αυτό που έγιναν. Αλλά δεν καταργούνται, αλλά τιμωρούνται. Πώς τιμωρούνται? Εις τους αιώνας των αιώνων. Φοβερό. Αυτό το εις τους αιώνας των αιώνων σας τρομάζει? Εμένα με συντρίβει. Εις τους αιώνας των αιώνων. Δηλαδή ποτέ. Ποτέ να μην υπάρξει αλλαγή των πραγμάτων. Ποτέ. Είναι φοβερό. Αν θα λέγαμε ότι αν περάσουν μερικά 3 εκατομμύρια χρόνια μες στην κόλαση, έχουμε μια ελπίδα εφόσον είμαστε αθάνατοι κάποια μέρα να δεχθούμε αναψυχή.
εκείνο το εις τους αιώνας των αιώνων φανερώνει ποτέ. Ο Ισαΐας για την κατάργηση του άδου και του θανάτου γράφει τα εξής: «Κατέπιεν ο θάνατος ισχύσας, ίσχυσε ο θάνατος και κατάπινε τους ανθρώπους, και πάλι αφήλε Κύριος ο Θεός παν δάκρυον από παντός προσώπου, αλλά αφαιρεί κάθε δάκρυο από κάθε πρόσωπον», δηλαδή καταργεί τον θάνατο ο Θεός. Ισαΐας 25,8. Ο Απόστολος Παύλος γράφει εκείνο το περίφημο στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του 15,26: «Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος». Ο τελευταίος εχθρός του ανθρώπου, ο τελευταίος εχθρός μετά από την αμαρτία, γιατί η αμαρτία είναι το αίτιο, μετά από τον διάβολο, ο οποίος είναι ο αίτιος της αμαρτίας, είναι ο θάνατος, που είναι το αποτέλεσμα του διαβόλου της αμαρτίας. Έσχατος λοιπόν εχθρός καταργείται ο θάνατος. Είδατε τι είναι ο θάνατος? Εχθρός. Και βεβαίως δεν είναι ευχάριστο πράγμα να πεθαίνει κανείς. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος: «Και κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος», δηλαδή εξυφανίστη ο θάνατος και ενικήθη. Κατεπόθη, κάτι να τον κατάπιε. Πού σου θάνατε το κέντρον? Πού σου άδει τον οίκος? Θάνατε, πού είναι το κεντρί σου, το κεντρί σου το δηλητηριώδες, σαν αλυσφίκα που ερχόσουν και κέντριζες τον κάθε άνθρωπο και τον εθανάτωνες? Άδει, πού είναι η νίκη σου που τους μάζευες όλους? Και η απάντηση: αναφωνεί ο Θεός δια του Οσιέ. Και ο Απόστολος Παύλος αναφωνεί: σε νίκησε ο Χριστός, σε νίκησε ο Χριστός. Αλλά ο Θεός λέγει δια του Οσιέ του προφήτου: εκ χειρός άδου ρίσομαι και εκ θανάτου λυτρώσομαι αυτούς. Πού η δίκη σου θάνατε? Θα λυτρώσω, λέγει, από τον θάνατον, από το χέρι του άδου. Πού είναι η δίκη σου θάνατε? Πού είναι η καταδίκη των ανθρώπων εκ μέρους σου θάνατε? Πού το κέντρον σου άδη, λέγει ο Θεός στον προφήτη Οσιέ. Και συνεχίζει κάτι: παράκλησης και έκρυπτε από οφθαλμών μου. Προσέξτε αυτή τη φρασούλα: παράκλησης και έκρυπτε από οφθαλμών μου. Που θα πει: προς το παρόν όμως η παρηγορία αυτή για σας, ότι θα αναστηθείτε, έχει κρυφτεί από τα μάτια εμού του Θεού. Δηλαδή δεν ήλθε ακόμα η ώρα. Φανταστήκατε, αγαπητοί μου, ποτέ αυτή την εξαφάνιση του θανάτου και του άδου? Ξέρετε τι ακόμα έχει να συμβεί μπροστά στα μάτια μας? Πόσα πράγματα ακόμη θα ειδούμε? Και ο Άδης δια τους δικαίους ήδη έχει χάσει την ισχύ του. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά: ο Άδης ήδη την ισχύ του δια τους δικαίους την έχει χάσει. Διότι όταν ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη, μετέβαλε τον χώρον δια τους δικαίους εις παράδεισον. Αυτός είναι ο παράδεισος στον οποίο πήγε ο ληστής. Σε βεβαιώνω, λέγει, σήμερα μαζί μου θα είσαι στον παράδεισο. Γιατί θα είσαι μαζί μου? Διότι λίγο πριν εσύ πας, θα έχω πάει εγώ και θα έχω μεταβάλει τον χώρον του Άδου εις παράδεισον. Συνεπώς, ο Άδης δια τους δικαίους, ξαναλέγω, κατηργήθη. Έχει μείνει μόνο ο θάνατος. Αλλά και ο θάνατος έχει νικηθεί δυνάμει με την Ανάσταση του Χριστού. Τι μένει? Μένει να τεθεί εν ενεργεία ο θάνατος, δηλαδή να καταργηθεί με τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Τότε θα καταργηθεί. Είναι αυτό που λέγει εδώ: η παράκληση που λέει στον Οσιέ είναι κρυμμένη από τα μάτια μου,
Και αυτό το λέγει στην Παλαιά, διότι έχει υπόψη και τον Άδη. Στην Καινή όμως είναι μόνο ο θάνατος, όχι ο Άδης. Εκείνος που πεθαίνει δεν πηγαίνει στον Άδη. Και είναι ψευής άνθρωπος, εν μετανοία, πιστός, πηγαίνει στον Παράδεισο. Στην μέση εκείνη η κατάσταση που αναμένει την Ανάσταση των νεκρών, διότι δεν είναι πληρώτης ο Παράδεισος, θα ξαναπάρει το σώμα του για να πάει μετά στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό ακριβώς, αγαπητοί μου, η Εκκλησία μας το έκανε τρόπαιον. Τη νίκη του Χριστού επάνω στο θάνατο και επάνω στον Άδη το έκανε τρόπαιο. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας, και της εν της μνήμαση ζωή χαϊσάνας. Ο Ιερός Χρυσόστομος αναφωνεί στον κατηχητικό του λόγο που η Εκκλησία τον διαβάζει και ακούγεται την ημέρα του Πάσχα: μη δεις φοβήστο θάνατον. Κανείς να μη φοβάται το θάνατον. Ηλευθέρωσε γαρημάς ο του σωτήρος θάνατος. Εσκύλεψε, λαφυραγώγησε, εσκύλεψε τον Άδην, ο κατελθόνης τον Άδην. Πού σου θάνατε το κέντρον, πού σου Άδη τον οίκος, ανέστη Χριστός και εσύ καταβέβλησε. Αναστήθηκε ο Χριστός και εσύ έχεις καταβληθεί, ο θάνατε, ο Άδη. Και τη μεν ανακαίνιση, αγαπητοί μου, του σύμπαντος, την ανάσταση του σώματος και την πάταξη του Άδου και του θανάτου θα τα εργαστεί όλα ο Θεός. Εμείς τι πρέπει να εργαστούμε? Γράφει ο Άγιος Κύριλλος τα πολύ ωραία στην 15η κατήχησή του, παράγραφος 26. Φοβερά η κρίση, λέγει ο Άγιος Κύριλλος, ως αληθός και τρόμος επί της καταγγελωμένης. Για εκείνα που είπε δηλαδή ο Κύριος και έχει προειδοποιήσει, φοβερή κρίση. Βασιλεία ουρανών πρόκειται και πήρε αιώνιον ητήμαστε. Βασιλεία από εδώ, πήρε αιώνιον από εκεί. Πόσουν ερήτης φύγομεν το πυρ, θα πει κάποιος. Πώς θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τη φωτιά? Ξέρετε τι είναι αυτή η φωτιά? Σας το έχω πει πολλές φορές. Είναι η άκτιστος ενέργεια του Θείου Φωτός, που διαμέν την Βασιλεία του Θεού μένει φως, διαδέ την κόλαση χωρίς φως, αλλά υπάρχει η καυστικότητα. Όπως έχουμε την ηλιακή ακτίνα, που έχει, είναι φορέας αυτών των δύο στοιχείων, της καυστικότητας και της φωτεινότητας, γίνεται χωρισμός. Η μεν φωτεινότης μένει στην Βασιλεία του Θεού και λαμπρύνει τους Αγίους χωρίς την καυστικότητα, η δε καυστικότης πηγαίνει στην κόλαση χωρίς την φωτεινότητα. Γι' αυτό έχουμε το πυρ το εξώτερον, το πυρ που είναι σε σκοτάδι. Πώς είναι πυρ σε σκοτάδι? Χωρίς τη φωτεινότητα. Αυτό είναι το πυρ. Φοβερό πράγμα. Πόσο νερίτης φύγουμε το πυρ, θα πει κάποιος, πώς μπορούμε να αποφύγουμε το πυρ της κολάσεως και πώς εισέλθουμε στην Βασιλεία, πώς θα μπούμε στην Βασιλεία του Θεού? Θέλεις να μάθεις? Άκουσε με, λέγει ο Άγιος Κύριλλος. Επίνασα φυσί και εδώ κατέμει φαγήν. Μάθετε την οδόν, μάθετε τον δρόμο. Πίνασα, είπε ο Χριστός, και μου δώσατε να φάω. Ου χρία νυν αλληγορίας, αλλά του επιτελέσε τα λεγόμενα. Δεν υπάρχει ανάγκη να αλληγορήσουμε τα πράγματα εδώ. Ό,τι λένε οι λέξεις, επίνασα και εδώ κατέμει φαγήν, μου δώσατε να φάγω. Εδίψισα και εποτίσατε με, όπως λέγει ο Κύριος Ματθαίος 25 κεφάλαιον. Ξένος ήμιν και συνηγάγετε με μαζέψατε. Γυμνός και περιεβάλετε με ντύσατε. Ισθένησα και επεσκέψα σθέμε. Εν φυλακή ήμιν και ήλθετε πρός με. Ταύτα, εάν ποιήσεις,
λέγει ο Άγιος Κύριλλος, αυτά μα τα κάνεις συμβασιλεύσεις. Εάν δεν μη ποιήσεις, κατακρίνει, θα κατακριθείς. Ήδη την άξε του εργάζεστε, ταύτα και επίμενε την πίστη. Κάνει αρχή, ό,τι σας έλεγα προηγουμένως. Άρχισε να εργάζεσαι, λέγει. Μη κατά τας μωράς παρθένους μέλλον αγοράζειν το έλεον αποκλειστής. Μη θαρσίσεις ότι μόνον κατέχεις τη λαμπάδα, αλλά διατήρησεν αυτήν και ωμένην. Όχι σαν την παραβολή των παρθένων εκεί, των μωρών παρθένων που έμειναν χωρίς λάδι. Μη λες κρατάω τη λαμπάδα. Πρέπει να την κρατάς τη λαμπάδα αναμένη. Λαμπάς εδώ είναι το φανάρι, δεν είναι το κερί όπως το εννοούμε σήμερα. Το φανάρι, έχει λάδι το φανάρι σου. Και το λάδι είναι οι καλές πράξεις. Στο βάθος είναι το Πνεύμα του Θεού. Έχεις το Πνεύμα του Θεού. Αλλά για να έχεις το Πνεύμα του Θεού, πρέπει να έχεις βεβαίως τις καλές πράξεις. Αναμφισβήτητα. Φόρεσον ένδυμα αυθαρσίας, ενέργης αγαθής διαπρέπων, και ολαμβάνεις παρά του Θεού οικονομικώς διοικήσε πράγμα διοίκησον χρησίμως. Τι ταλέντα πήρες από το Θεό? Αυτά φρόντισε οικονομικώς, λέγει, διοικήσε πράγμα. Φρόντισε ό,τι ταλέντο πήρες από το Θεό, ό,τι χάρισμα πήρες, να το αξιοποιήσεις. Χρήματα εν επιστεύθεις, διοίκησον καλώς. Είσαι άνθρωπος που κάνεις, χρησιμοποιείς χρήματα, δηλαδή είσαι ταμείας, είσαι χειριστής χρημάτων. Πρόσεξε, θα σε τίμιος. Λόγων διδασκαλικών επιστεύθεις, οικονόμησον καλώς. Είσαι ομιλητής του Λόγου του Θεού, φρόντισε να είναι καλός ο Λόγος του Θεού. Τας ψυχάς των ακουόντων προσθήνε δύνασε, ποιη τούτο σπουδαίος. Πολλές θύρε της καλής διοικήσεως, πολλές πόρτες της καλής διοικήσεως. Μη τη ημών μόνον καταγνωστής αποβληθεί, ή να με τα παρησίας απαντήσομεν το αιωνίο βασιλεί Χριστό, το βασιλεύοντι εις τους αιώνας. Πρόσεξε μόνο, μη κατηγορηθείς από τον Χριστόν και αποβληθείς, αλλά με παρησία να προϋπαντήσομαι τον αιώνιο βασιλέα Χριστόν. Ίσως θα πείτε εδώ, δεν είναι πολύ δύσκολο πράγμα το να πάω να δω ένα φτωχό, να πάω σε ένα φυλακισμένο κτλ. Η πίστη πού είναι? Στο περιεχόμενο του κριτηρίου δεν είδα πουθενά την πίστη. Δεν μου μίλησε για καθαρότητα σώματος και ψυχής, αυτά που είναι. Δεν μου μίλησε για άσκηση, δεν μου μίλησε τίποτε. Αγαπητοί μου, προσέξτε. Μίλησε για μια μόνο μορφή της αγάπης, τη φιλανθρωπία, την ελεημοσύνη. Αλλά παρουσίασε μόνο μία πτυχή της αγάπης. Όμως μιλάει για την αγάπη. Όταν λες έχω αγάπη, δεν μπορείς να έχεις μόνο μία πτυχή, πρέπει να την έχεις ολόκληρη. Μίλησε όμως για μία πτυχή, προϋποθέτει τις άλλες πτυχές. Αλλά δεν μπορείς να έχεις αγάπη εάν δεν έχεις ελπίδα. Και δεν μπορείς να έχεις ελπίδα εάν δεν έχεις πίστη. Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος πίστης ελπής αγάπη? Είναι μια σκάλα, δεν μπήκαν τυχαία παρακαλώ αυτές οι αρετές. Δεν μπορείς να έχεις την ελπίδα της Βασιλείας του Θεού αν δεν έχεις αγάπη. Και δεν μπορείς να έχεις την ελπίδα της Βασιλείας του Θεού αν δεν έχεις πίστη. Συγγνώμη, δεν μπορείς να έχεις αγάπη αν δεν έχεις την ελπίδα της Βασιλείας του Θεού. Και δεν μπορείς να έχεις ελπίδα αν δεν έχεις πίστη. Συνεπώς, σε αυτό το φαινομενικά απλούν περιεχόμενον του κριτηρίου, του περιεχομένου, το περιεχόμενο του κριτηρίου της νομοθεσίας, θα λέγαμε, που θα κριθούμε, πίσω κρύβεται ολόκληρο το Ευαγγέλιο. Προσέξτε αδελφοί μου, ολόκληρο το Ευαγγέλιο. Και η καθαρότητα της ψυχής και του σώματος και η πίστης, όλα εκεί είναι, όλα εκεί κατατεθειμένα είναι. Τι μένει? Να τι μένει? Να αρχίσουμε να ανοίγουμε το βιβλίο του Θεού, το Ευαγγέλιο,
βάσει του οποίου θα κριθούμε και να αρχίσουμε να μαθαίνουμε το νόμο του Θεού. Τι είπε ο Κύριος? Ο λόγος, εγώ λέει, δεν θα κρίνω κανέναν. Ακούστε ένα σχήμα εδώ. Ο λόγος τον οποίον ελάγησα, αυτός θα κρίνει τους ανθρώπους. Τότε θα κρίνει ο Χριστός, γιατί ο λόγος που υπόθηκε από τον Χριστόν υπόθηκε. Τι θα πει ο λόγος? Ο λόγος είναι κατατεθειμένος στο Ευαγγέλιο. Αυτός θα τον κρίνει τον καθένα. Δηλαδή ολόκληρο το Ευαγγέλιο. Αυτό θα με κρίνει. Το Ευαγγέλιο. Εξάλλου, όταν κρίνουν οι δικαστές, δεν έχουν μπροστά τους μία νομοθεσία υπόψη? Πώς θα κρίνουν αυθαίρετος? Εάν λοιπόν θέλουμε πραγματικά να αναγνωριστούμε παιδιά του Θεού, ότι δεν θα περάσουμε καθόλου από την κρίση, αλλά κατευθείαν θα μας αναγνωριστεί η υιοθεσία και η βασιλεία του Θεού, ας αρχίσουμε να σκεφτόμαστε την κρίση. Ας αρχίσουμε να καθρεπτιζόμεθα μέσα στο νόμο του Θεού, και τότε έχουμε πολλές ελπίδες να σωθούμε.